Είναι πολύ. Οπότε πρόβα, παράσταση και ανάμεσα και γάμος. Και γάμος και παιδάκι. Τι ωραία πράγματα είναι αυτά. Πώς θα τα... Χαρές, όμορφες. Χαρές, πραγματικά. Πολύ μεγάλες χαρές είναι αυτές. Πώς αισθάνεσαι που θα γίνεις μπαμπάκας? Είσαι χαζομπαμπάς ήδη? Σίγουρα είμαι και θα είμαι ακόμα πιο πολύ, οπότε όλα καλά. Αυτό που βλέπουμε τώρα είναι, δεν θέλω ακριβώς να μιλήσω, είναι και μια εσωτερική συγκίνηση που δεν θέλεις να δείξεις προς τα έξω? Τι είναι? Προσπαθώ να καταλάβω το ύφος σου, γιατί και εγώ, όπως ο Κραταρός, έχουμε, θα το πω τώρα πολύ χήμα και λαϊκά, σε έχουμε για πολύ χάχα, δηλαδή με την καλή έννοια του όρου, δηλαδή ότι είσαι η ψυχή της παρέας, ότι είσαι πάρα πολύ ανοιχτόκαρδος και εξωστρεφής πάντα. Και τώρα βλέπουμε... Όλα αυτά. Μια χαρά είμαι στην παρέα και μια χαρά χάχας είμαι. Απλά όσον αφορά την προσωπική μου ζωή, κρατάμε λίγο... Μα το είδαμε, γιατί ενώ είχε βγει η αγγελία και τη δείξαμε, ξέρω εγώ μετά, ο γάμος ήταν κάτι το οποίο κρατούσες πάρα πολύ, ας πούμε, σαν πραγματικά κάτι κρυφό. Δεν είναι κρυφό. Ο γάμος αφορά εμένα, τη σύζυγό μου και τους δικούς μας. Δεν αφορά κανέναν άλλον. Ούτε τα κανάλια, ούτε κανέναν δημοσιογράφο. Ούτε, ούτε τον τύπο που είδα που υπήρχε αργότερα και ήθελα να τον κατεβάσω από τις κάλες. Δυστυχώς συμβαίνουν κάποια πράγματα τα οποία δεν μπορείς να τα ελέγξεις ή τουλάχιστον δεν τα ελέγχεις εκείνη τη στιγμή. Ναι. Είτε γιατί δεν θέλεις να χαλάσεις τη στιγμή, είτε γιατί σε αφήνουν με το στόμα ανοιχτό και δεν ξέρεις πώς να το διαχειριστείς. Αυτό. Πώς αποφασίσατε να πάτε να σας παντρέψει ο Ηλίας Ψινάκης? Και αυτά. Αυτό έγινε γιατί, αυτό έγινε γιατί γνωρίζεστε. Αυτά, τι ωραία που πέντα. Όχι, τι. Όχι, δεν είπες τίποτα κακό, απλά δεν θα πω οποιαδήποτε λεπτομέρεια, οπότε μια χαρά. Α, ναι, ναι, όχι, απλώς θέλω αυτό. Πάντως να σου πω κάτι, επειδή και εγώ είμαι αυτής της διάθεσης και αυτής της θέσης και έτσι ήμουνα, δηλαδή πριν γνωρίσω την Κατερίνα και πριν παντρευτούμε και πριν κάνουμε σχέση καν, που ήταν, ήμουν ήδη 15 χρόνια στον χώρο αυτό, 16 ξέρω πώς ήταν. Αυτά που ξέρανε οι άνθρωποι για μένα, ο κόσμος δηλαδή για μένα και τις προσωπικές ζωή, ήταν ελάχιστα. Όταν γνωριστήκαμε την Κατερίνα ήταν αναπόφευκτο κάποια στιγμή να μαθευτούν, γιατί ήταν πάρα πολύ γνωστή η Κατερίνα και η Κατερίνα, οπότε δεν γινότανε. Αλλά δεν είχα ποτέ, δεν ήμουν ποτέ τόσο μαζεμένος και τόσο επιφυλακτικός. Επιφυλακτικός δεν είμαι. Δηλαδή να σου το πω τι εννοώ. Αν κάνεις κουμπάρο τον Ηλία τον Ψινάκη, μην με συζητήσεις γι' αυτό. Δεν είναι κουμπάρος. Αλλά... Ο Ηλίας Ψινάκης τους πάντρεψε, ήταν ο δήμαρχος. Αυτό εννοώ, ρε παιδιά. Εντάξει, τους πάντρεψε. Οκ, okay, ναι. Έτσι λέγεται αυτό στην καθημερινή. Οκ. Στη δικιά σου καθημερινή. Αυτός που έκανε το γάμο. Εντάξει, οκ. Λανθάνω σαν γλώσσα. Όταν όμως είναι ο άνθρωπος που σας παντρεύει ο Ηλίας Ψινάκης, είναι. Παίρνει μια δημοσιότητα αυτό το πράγμα. Θέλοντας και μη, εννοώ. Έλα μου, που δεν το είχα σκεφτεί αρχικά αυτό το πράγμα. Έλα μωρέ, τώρα δεν το έχεις σκεφτεί. Μα πας στον Ηλία τον Ψινάκη, δεν το σκέφτεσαι? Όχι, δεν το λέμε για κακό. Έγινε ότι έγινε μέσω κάποιων σκέψεων και συγκυριών. Όχι από μένα. Δεν είναι κακό. Κακό δεν είναι, όχι. Άλλο λέω. Κακό δεν είναι εφόσον. Δεν μιλάω για την πράξη. Μιλάω ότι δεν υπάρχει λόγο να. Δεν υπάρχει λόγο. Φαίνεται υπερβολικό να μη θες να πεις τίποτα για ένα πράγμα το οποίο σου είναι σημαντικό και αγαπημένο. Γιατί δίνει μια αίσθηση, και στο λέω με πολύ αγάπη αυτό, δίνει μια αίσθηση ότι σαν να είναι κάτι μυστικό, κάτι που δεν θέλεις να φανεί. Όχι. Κάτι που δεν θες να ακουστεί. Και προφανώς δεν είναι έτσι, εφόσον το έχεις επισημοποιήσει. Γι' αυτό είναι η απορία αυτή. Είναι πολύ έξυπνη κίνησή σου για να κάνω μια αντιστροφή σκέψεων. Δεν είναι κίνηση, είναι ειλικρινή απορία αυτή. Στο λέω πολύ ειλικρινά αυτό. Τη σέβομαι, τη σέβομαι. Δεν κρύβω τίποτα και δεν είναι ότι δεν λέω κάτι. Δεν θα σου πω ποτέ ότι δεν είμαι ευτυχισμένος. Σου πω ότι είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένος. Περνάω μια φανταστική περίοδο της ζωής μου και έρχονται πάρα πολλά καλά. Από εκεί και πέρα, το ότι πήγα στο Μαραθώνα, το ότι παντρεύτηκα εκεί. Παντρεύτηκα, έκανα πολιτικό γάμο. Πολιτικός γάμος έγινε ξεκάθαρα για το παιδί, δεν έγινε κανένα. Και εμείς έτσι κάναμε. Και εμείς έτσι κάναμε. Μέχρι να έρθει αργότερα ο θρησκευτικός. Και εμείς έτσι λέγαμε. Δεν έχει έρθει ακόμα, να ξέρεις. Γιατί εμείς κάναμε δεύτερο παιδί. Πάμε παρακάτω. Θα τα πούμε να τα ξέρεις, δηλαδή, πώς γίνονται τα πράγματα. Όχι, μας θα έρθει. Οπότε πάμε παρακάτω. Δεν είναι πράγματα όμως αυτά που το πλαισιώνουν αυτό το γεγονός, τα οποία θα ήθελα να πω, γιατί είναι πράγματα τα οποία θα ήθελα να τα κρατήσω για μένα σίγουρα. Όπως και εγώ δεν ήμουν εκείνη τη στιγμή pub με το κινητό και να ανεβάζω ούτε story, ούτε post, ούτε οτιδήποτε. Και δεν ήθελα ούτε οι δικοί μου να το κάνουν αυτό, ασχέτως αν κάποια άτομα από εκεί μέσα ή κάποιο άτομο
υπήρξε και και βγήκαν κάποια πράγματα στη φόρα τα οποία δεν ήταν στο χέρι μου. Άρα εσύ μάλιστα, άρα αυτό προφανώς και συνόχισε, ρε παιδί μου. Εντάξει, οκ. Σεβαστό. Κοίταξε, εννοείται ότι με ενοχλεί κάτι το οποίο δεν είμαι σύμφωνος. Προφανώς. Και εννοείται ότι προσπαθώ να ζω τις στιγμές μου έτσι όπως θέλω εγώ και για μένα και για τους ανθρώπους που είναι γύρω μου. Κάποιες στιγμές, επειδή εντάξει, ζούμε σε μια γενιά που όλοι γινόμαστε μαϊντανοί. Όχι μέσω των μέσων, μέσω δικής μας διάθεσης. Ακριβώς. Καλό θα είναι, αυτό είναι μάλλον του καθενός. Εγώ αυτό που θέλω είναι οι δικές μου στιγμές, οι σημαντικές. Αν θέλεις εγώ κάποια στιγμή να τις βγάλω, θα τις βγάλω. Αλλά κυρίως θέλω να τις κρατώ για μένα και για τους ανθρώπους που έχω γύρω. Okay. Είναι πολύ σαφές. Απόλυτα σεβαστό αυτό. Κάνεις λίγο λάθος, φίλε. Βρίσκω παντρεμένος και τα λοιπά. Sorry. Άκου λίγο.